Entertainment stuff. Συγγνώμη, έχεις παρκάρει σε αναπηρικό. Ε? Έχεις παρκάρει σε αναπηρικό. Από εδώ. Όχι, φίλε μου, εγώ πώς θα περάσω. Δύο λεπτά θα κάνω. Τι εννοείς. Δύο λεπτάκια εδώ. Και εγώ πώς θα πάω στη δουλειά. Δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Κύριε Λαπέριο. Έχει από εκεί χώρο, ρε παιδιά. Έχει από εκεί χώρο. Έχει τόσο χώρο. Τι πάνε να πει τόσο χώρο, βλέπετε λίγο. Όχι. Κακό. Ρε καρακιώσει. Έκαρα και τώρα. Βλέπεις την κοπέλα με το καρόλο και δεν πάνε να πάνε στο αμάξι. Σοκαρολογείς. Θα πάω και σας το σπάσω τώρα, το λέω. Τώρα θα το σπάσω. Πήγαινε πάρε τα μάξι. Μας συγχωρείτε. Μην του φωνάζετε. Είναι γύρισμα, δεν είναι αληθινό το σκηνικό. Ζητούμε συγγνώμη, ζητούμε την κατανόησή σας. Αλήθεια ότι εγώ δεν το περίμενα όλο αυτό που έγινε. Συγγνώμη για την ταραχή που σας προκαλέσαμε. Αμέσως ήρθες. Ενώ είχες περάσει, γύρισες. Όχι περίπτωση. Πρόκειται να αφήσουμε κανέναν ποτέ, έτσι. Συγγνώμη, έχετε παρκάρει και είναι για μέα. Εντάξει, δεν θα άρχισε, δύο λεπτά θα κάνω. Τι δύο λεπτά, και εγώ πρέπει να πάω στη δουλειά. Δεν περάσετε από εδώ. Δεν μπορώ να περάσω από εδώ. Εδώ μια φορά. Δεν έχει πρόβλημα, ρε παιδιά. Δύο λεπτά δεν μπορώ να περάσω από εδώ, άνθρωπέ μου. Μα δεν είναι ψηλά. Έτσι κι αλλιώς, κυρία, απαγορεύεται. Εντάξει, δεν θα αργήσω. Θα πάει η κοπέλα στη δουλειά. Τι δεν θα αργήσεις. Κι εγώ θα αργήσω όμως. Δεν μπορείτε από εδώ να περάσετε. Παρόλο που δεν έχει αλλάξει τίποτα από την παρατήρηση, η πρώτη κυρία που επενεύει αποχωρεί. Το ίδιο και δύο ακόμα γυναίκες. Το συμβάν είδαν τουλάχιστον 11 άτομα. Τελικά, ο μόνος που επιμένει είναι ο άνδρας με την κόκκινη μπλούζα που είχε μείνει εκεί και περίμενε να δει τι θα γίνει. Άμα δεν ήταν η Αλεξάνδρα, πάρκαρε αυτός ο άνθρωπος εδώ και έφευγε. Θα του έλεγες κάτι ή εφόσον δεν υπήρχε κάποιος εκείνη τη στιγμή να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Όπως και έκανα, δεν είναι. Και πήρα να πάρω και την αστυνομία τηλέφωνο. Να φύγει για να δώσω σκόρσα από εκείνη. Τι εκτιμάς, ότι αν έπαιρνε στην αστυνομία θα ερχότανε. Πιστεύω θα ερχόταν. Θεωρώ θα ερχόταν. Εσύ όρθιο είσαι. Έχετε παρκάρει στη ράμπα. Στη ράμπα? Ναι. Πήγαινε από δίπλα. Πού από δίπλα. Δεν μπορώ. Ε? Δεν μπορώ. Οι δύο άνδρες επεμβαίνουν ξανά. Πέρασε από εκεί μια στιγμή, ρε παιδιά. Εδώ είναι η ράμπα. Δεν μπορεί να βοηθήσετε εσείς. Εσύ γιατί δεν μετακινείτε. Εγώ έχω δουλειά, ρε παιδιά. Δύο λεπτά να κάνω. Εγώ έχω δουλειά, σε παρακαλώ. Εγώ από εκεί να περάσει από τη ράμπα. Δεν μπορείτε να βοηθήσετε εσείς δύο λεπτά. Σοβαρός είμαι εγώ, είσαι σοβαρός. Γιατί δεν βοηθάτε. Εσύ γιατί δεν βοηθάτε. Να σου πω κάτι, αν στο σπάσω το αμάξι θα είναι καλά. Θα σπάσει το αμάξι. Ναι. Και μην διανοηθείς να πει, εντάξει. Κι όμως θα διανοηθώ. Θα το βγάλεις. Λοιπόν, καλά. Ο ηθοποιός κάνει ότι αδιαφορεί και φεύγει. Τι εφόσον δεν βοηθάς. Κι εγώ έχω να πάω στη δουλειά μου. Είσαι σοβαρός, το βάλεις πάνω στη ράμπα και σου λέει να το πάρεις. Να περάσει. Σταματήσατε, δεν φεύγατε, δεν θέλατε να μπείτε στη διαδικασία αυτή και επιμένετε να του πείτε να το διορθώσει. Το γύρισμα συνεχίζεται. Αυτοί που σταματούν για να μιλήσουν είναι ελάχιστοι. Οι περισσότεροι απλά συνεχίζουν το δρόμο τους. Να σου πω κάτι, πάρε το αμάξι, είναι σε ράμπα. Παίρνω από δίπλα. Δεν έχω τρόπο να φύγω από δίπλα. Και σε αυτή την περίπτωση οι δύο κύριοι πέρασαν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν έγινε όμως το ίδιο και με τον επόμενο. Ναι. Μία ακόμη κοπέλα πλησιάζει. Γάμο τώρα. Δεν ξέρω. Ενώ η κοπέλα έχει το κινητό στο χέρι, η κάμερα εμφανίζεται. Θέλετε ότι θα έρθει. Γεια σας. Σας σταματάω πριν πάρετε την αστυνομία. Η Αλεξάνδρα είναι μαζί μας. Αυτοκίνητο παρκαρισμένο με το κινητό στο χέρι για να πάρει την αστυνομία. Τουλάχιστον σε έπεισα, αλλά γίνεται κάτι. Ναι, γιατί... ξέρω. Καλά, ήταν στο κόλπο, αλλά το κάνουν πάρα πολύ. Και... Να παρκάρουν πάνω στη ράμπα να την κλείσουν για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Θα σας πω κάτι. Βλέπω πάρα πολλούς λίγους ανθρώπους με αμαξίδια. Και αρχίζω και καταλαβαίνω για ποιο λόγο συμβαίνει. Δεν υπάρχει, δεν μπορούνε. Έχεις αφήσει το αμάξι σου. Κάνουμε το πείραμα μία τελευταία φορά. Και επειδή ακούσαμε επανειλημμένα για την αστυνομία, ας πάμε μερικά δευτερόλεπτα πίσω. Γιατί ένας δημοτικός αστυνομικός περνάει τη στιγμή που όλο το περιστατικό είναι σε εξέλιξη και δεν κάνει απολύτως τίποτα. Δεν θα αργήσω. Το ξέρω το εδώ, 5 λεπτά δεν θα αργήσω. Όπως και αρκετοί πεζοί που πέρασαν. Με εξαίρεση έναν που αποφάσισε να γυρίσει για να υπερασπιστεί την Αλεξάνδρα. Φίλε! Έλα τράβα το λίγο πιο πίσω. Τράβα
το. Βοήθα την κοπέλα να περάσει από δίπλα. Βοήθα να περάσει. Βοήθα την κοπέλα. Είναι θέμα παιδείας, καθαρά. Το θέμα είναι να μπορέσει να αγαπήσει ο καθένας τον εαυτό του και να μπορέσει να αγαπήσει και τον γύρω του. Και να μην σε νοιάζει μόνο η πάρτι σου στο τέλος της ημέρας. Τι αντιλαμβάνεσαι όταν δεις ένα αυτοκίνητο να κλείνει μια ράμπα, τι σημαίνει αυτό για τη ζωή ενός ανθρώπου? Του αποκλείς το δικαίωμα στο να κυκλοφορείς. Πρέπει αναγκαστικά να μείνεις στο σπίτι του. Entertainment stuff.